Μαρία, επί 18 ολόκληρες μέρες πραγματικά ο σύζυγοκτόνος βρισκόταν κάτω από τη μύτη της αστυνομίας. Κινούνταν εδώ στην ευρύτερη περιοχή, κινούνταν πεζός, διένυε πολλά χιλιόμετρα καθημερινά μαζί με τον μικρό Φίβο, προσπαθώντας να βρει διέξοδο για να φύγει. Είναι απορίας άξιο πως οι αστυνομικοί τόσες ημέρες που χτένισαν την ευρύτερη περιοχή δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον 33χρονο. Αυτό όμως αποδεικνύει και το γεγονός το πόσο καλά ήξερε ο ίδιος, ο οποίος βρίσκεται εδώ από 14 ετών στην περιοχή, το πόσο καλά ήξερε ο ίδιος την περιοχή. Όπως κατέθεσε στην αστυνομία, έπεφτε διαρκώς πάνω σε μπλόκα των αστυνομικών και για το λόγο αυτό προτιμούσε να πηγαίνει σε μέρη που είχε καλό οπτικό πεδίο, σε βουνά δηλαδή, για να μπορεί να ελέγχει τις κινήσεις των αστυνομικών. Να δώσω όμως το λόγο, Μαρία, στον κύριο Λάπη Μαυρομάτη. Ακριβώς, για να του θέσει ερωτήματα. Είναι κοντά σας ο μικρός Φίβος και θέλουμε να μας πείτε καταρχάς πώς είναι το παιδί. Το παιδί είναι σχετικά καλά. Είναι στο νοσοκομείο. Το βλέπουν γιατροί, το βλέπουν ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή και ελπίζουμε πως θα πάνε όλα καλά. Πώς αντέδρασε όταν σας είδε? Όταν με είδε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Εγώ άρπαξα το παιδί από το φίλο μου, έτρεχα μέσα στα χωράφια να βρω το γιο μου, να πάμε στο αυτοκίνητο για να πάμε στο σπίτι μας. Το παιδί έκλαιγε, άκουσα μόνο ότι είπε τη λέξη παππού και ήταν σαστισμένο και ταλαιπωρημένο. Τι σας είπε, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σας είπε όταν σας είδε? Το παιδί μίλησε μετά από καμιά ώρα. Είπε πάρα πολλά πράγματα, μίλησε με τον αδερφό του, μίλησε με τη γυναίκα μου, δηλαδή τη γιαγιά του. Mm-hmm. Θα τα πούμε αυτά. Mm-hmm. Τον πατέρα του σχεδόν τον συναντήσατε? Περιέγραψε. Όχι, όχι, δεν το συνάντησα. Ήμουν από τους πρώτους, ίσως ο πρώτος που έφτασε στο σημείο, αλλά φρόντισα να είμαι κρυμμένος για να μην με δει ο πατέρας του και δεν ξέρω τι αντιδράσεις μπορούσε να έχει. Τι θα του λέγατε αν τον συναντούσατε? Δεν θα του λέγα τίποτα, δεν θέλω να τον συναντήσω. Είναι πια στα χέρια της δικαιοσύνης. Η πολιτεία έχει